θέσω την έλευση των Χριστουγέννων και των εορτών του νέου έτους με την πρόσκληση τη σημερινή. Μία πρόσκληση που έχει να κάνει με τη βαθιά ανησυχία μου σαν άνθρωπο και σαν πολίτης για την πορεία του τόπου, για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην πολιτική ζωή και για την κατάσταση η οποία θεωρώ ότι δεν πηγαίνει προς το καλύτερο. Αυτό με θλίβει βαθύτατα. Και αυτή μου η θλίβη η αφορμή που πριν από λίγα χρόνια αποφάσισα μαζί με περίπου 170 συμπολίτες μας από το Δήμο Βέρειας να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και από την βολική θέση στην οποία πολλές φορές νιώθουμε όταν είμαστε στον καναπέ μας και στα ωραία της καθημερινότητάς μας και να αποφασίσουμε ενεργά, δυναμικά, συμμετοχικά να διεκδικήσουμε το να αναλάβουμε την εντολή διοίκησης του Δήμου Βέρειας. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία συνεχίζει με φλόγρα και με πάθος να μας διακατέχει. Θεωρούμε καθήκον μας και χρέος μας προς τους πολίτες του Δήμου Βέρειας αλλά και προς τον εαυτό μας να συμμετέχουμε στα κοινά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν και πρέπει να αλλάξουν προς το καλύτερο και θλιβόμαστε γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα όχι μόνο τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εξελίξεις στην κεντρική πολιτική ζωή της χώρας μας βαίνουν δυστυχώς προς το χειρότερο. Θεωρώ και γι' αυτό ήθελα σήμερα να σας μιλήσω ότι πρέπει να βρεθούμε σε μια εγρήγορση, σε μια κοινωνική και πολιτική εγρήγορση και επαγρύπνηση προκειμένου να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να εξέλθει από αυτή τη δυσάρεστη θέση στην οποία έχει βρεθεί. Δεν θέλω να περιγράψουμε την κατάσταση, την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και την έχουμε περιγράψει πολλές άλλες φορές. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε όμως, γιατί μου κάνατε τιμή σήμερα εκτός από τους αγαπητούς φίλους από την περιοχή της Βέρειας και της Ημαθίας ευρύτερα, να με τιμήσετε στη σημερινή συνάντηση και δημοσιογράφοι εκτός από τον ομό Ημαθίας, να αναφερθώ σε 5 πράγματα για την ταπεινότητά μου, για τον εαυτό μου, τα οποία ίσως θα σας διευκολύνουν και ώστε να καταλάβετε γιατί αντιδρώνω για κάποια πράγματα με μεγαλύτερη θέρμη, για κάποια άλλα τα βλέπω κάπως διαφορετικά. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια αυτή τη τάξη που σήμερα λέμε πραγματικά τάξη που διαλύεται. Οι γονείς μου ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και μου βοήθησαν να αποκτήσω μια ευρύτατη παιδεία και μόρφωση. Με αποτέλεσμα να εισέλθω πρώτος στην εποχή μου από τους υπολείπους αποφύτους της Βέρειας στο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα στην Αθήνα της Θεσσαλονίκης. Να έχω τη δύναμη και τη χαρά να τελειώσω στα 4 χρόνια και να βρεθώ μετά με σπουδές στη Γερμανία όπου έκανα μεταπτυχιακά και διδακτορική διατριβή. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, είχα την τύχη να γνωρίσω τη σύζυγό μου, η οποία είναι επίσης δικηγόρος Βερείας. Εγώ για λόγους καθαρά επαγγελματικούς επέλεξα να έχω την επαγγελματική μου έδρα στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών επέλεξα και έχω σαν δεύτερη επαγγελματική μου έδρα και δραστηριότητα το Μόναχο της Γερμανίας. Είμαι δηλαδή μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και Μονάχου. Η δε σύζυγός μου είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Βερείας. Αγωνιζόμαστε χωρίς από την πρώτη στιγμή να έχουμε κάποια έμεση στήριξη. Δεν είμαστε πορφυρογέννητοι όπως είναι κάποιοι άλλοι που συμμετέχουν στο πολιτικό παιχνίδι τόσο του Δήμου Βέρειας όσο και ευρύτερα. Και αυτό νιώθουμε ότι είναι μεγάλη μας τιμή. Είμαστε περήφανοι ότι κάναμε και ό,τι κάνουμε το πετύχαμε με τον αγώνα και τον υδρότα μας και τον κόπο μας και με την τιμή που μας έδειξαν οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται τις προθέσεις τους. Σε αντίθεση με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι παριστάνουν τους ευαίσθητους κοινωνικά ή τους συμμετέχονται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, ενώ στην πραγματικότητα ουδεμία πραγματική σχέση έχουν με αυτό που λέγεται κοινωνικός και πολιτικός αγώνας. Μ' ακούτε κανονικά? Και αποφασίσαμε με τους φίλους και τους συνεργάτες μας, έχοντας σαν κριτήριο και θέλω να σας το πω αυτό, ότι έπρεπε πρώτα, έτσι ένιωθα μέσα μου, να ολοκληρώσω έναν επαγγελματικό κύκλο. Θεωρώ ότι είναι έντιμο στην πολιτική ζωή του τόπου και γενικότερα στην πολιτική ζωή. Όσοι συμμετέχουν, να συμμετέχουν γιατί μπορούν να δώσουν κάτι, και όχι να συμμετέχουν γιατί μπορούν να πάρουν κάτι από αυτό. Θέλω να σας πω ότι τα 3 χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Επικεφαλής Αλλάξεων Αντιπολίτευσης,
Δεν έχω εισπράξει συνειδητά ούτε ένα ευρώ, δεν έχω συμμετέχει σε καμία επιτροπή η οποία θα μπορούσε να μου δώσει ένα οποιοδήποτε οικονομικό όφελος. Αυτό κάνω συνειδητά. Η συμμετοχή μου στα κοινά είναι για να είμαι χρήσιμος, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μου να πούνε αργότερα αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι καλό για τον τόπο, να μπορώ να κοιτάω τα παιδιά και τους φίλους μου στα μάτια και να λέω ότι προσπάθησα κι εγώ να κάνω κάτι καλύτερο. Αντίθετα, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο πολιτικό σύστημα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό, έχουν επάγγελμα την πολιτική ζωή, έχουν επάγγελμα το βόλεμα, έχουν επάγγελμα το να ωφελούνται άμεσα ή έμεσα από τη συμμετοχή στα κοινά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το αποκρούμε με σφοδρότητα και αυτό και τις παρόμοιες συμπεριφορές και θεωρούμε ότι επειδή πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν και μέχρι σήμερα δυστυχώς συμπεριφέρθηκαν και πολιτεύτηκαν με αυτά τα κριτήρια, βρίσκεται σήμερα ο τόπος σε αυτό το σημείο. Είναι απαράδεκτο ότι τα μεγάλα πολιτικά κόμματα χρωστάνε πολλά εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, σε χρήματα δηλαδή που οι Έλληνες πολίτες πληρώσαμε ως φορολογούμενοι με άμεσους και έμεσους φόρους. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να φροντίσουμε, σε όποιο μετερίζει ο καθένας μας βρίσκεται, για μια τέτοια οικονομική διαχείριση που θα είναι διαφανής και ξεκάθαρη. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει έναν επαγγελματικό κύκλο με επιτυχία και που μπορούν πλέον να προσφέρουν, πρέπει να μπαίνουν μπροστά στο πολιτικό σκηνικό και να διεκδικούν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Δεν είναι έντιμο πολιτικά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί, δεν έχουν παλέψει, δεν έχουν πετύχει τίποτα στη ζωή τους, να αναζητούν και πολλές φορές να καταλαμβάνουν με πλάτες συνήθως τρίτων δημόσιες θέσεις. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το πράγμα να γίνεται στην Ελλάδα. Πολιτικά πρόσωπα έχουν ισχύ και εξουσία να παραμερίζουν γενιές ολόκληρες που πρόσφεραν στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθε και να επιλέγουν άτομα κυριολεκτικά άκαπνα και μη συμμετέχοντα στην επαγγελματική ζωή του τόπου και να τα προβάλλουν και να τα προάγουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή πετύχαμε κάποια πράγματα στη ζωή έχουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να προσφέρουμε και στο δημόσιο βίο. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια και οράματα τόσο για το Δήμο Βέρειας όσο και για την πατρίδα μας, για την οποία ανησυχούμε πάρα πολύ για την πορεία που έχει πάρει. Τα οράματά μας αυτά ευτυχώς έχουν να κάνουν τόσο με την σύγκριση που κάνουμε με το τι γίνεται στην υπόλοιπο κόσμο τον πολιτισμένο και αναφέρομαι κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε θεσμούς οι οποίοι είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα και στην πορεία του χρόνου αφέθηκαν χωρίς να συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του πολιτικού του κόσμου. Και θέλω να σας πω ότι αποφασίζουμε και δηλώνουμε σήμερα δημοσίως την πρόθεσή μας να συγκροτήσουμε δημόσια ένα καινούριο ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στο Δήμο Βέρειας. Δηλώνω δημοσίως ότι με τη βοήθεια του κυρίου και εφόσον θα είμαι καλά στην υγεία μου μέχρι τις επόμενες εκλογές θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος, ότι έχουμε ήδη συνεννοηθεί και μιλήσει με δεκάδες συμπολίτες μας τόσο από το συνδυασμό που είχαν συμμετέχει στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές όσο και συμπολίτες μας που συμμετείχαν στο παρελθόν με κάποιον άλλο τρόπο στα κοινά όσο και άλλους συμπολίτες μας που δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν στα κοινά και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την εκλογή μας στο Δήμο Βέρειας και θα ήθελα με αφορμή αυτή μου τη δήλωση που κάνω σήμερα με εορταστικό τρόπο να σας πω κάποια πράγματα που θέλω να τα τονίσω για το πώς βλέπω ότι πρέπει να είναι η Δημοτική Αρχή τόσο στη Βέρεια όσο και γενικότερα. Πιστεύω καταρχήν ότι πρέπει να υπάρχει πραγματική δημοκρατία, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι. Πραγματική δημοκρατία η οποία θα εκφράζεται με όλους τους τρόπους και κυρίως μέσα από το ανώτατο όργανο δημοκρατίας και έκφρασης που είναι τα Δημοτικά Συμβούλια. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέρειας, με τη μορφή που λειτουργεί σήμερα από την πρώτη μέρα που συγκροτήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2014, πάσχει από πλευράς πραγματικής ενάσχησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Πάρα πολλές φορές έχω εισπράξει την εντύπωση και έχω γίνει και δέκτης εντυπώσεων και επιθέσεων, μέσα από τις οποίες βλέπω ότι μια συγκροτημένη πλειοψηφία δεν θέλει απλώς να ακούσει κανέναν. Οποιαδήποτε πρόταση και να κάνει δεν ακούγεται από κανέναν, είτε είναι από την Ελλάσσα, είτε από τη Μίζωνα αντιπολίτευση, είτε από οποιοδήποτε μεμονωμένο δημοτικού συμβούλου, ή ακόμα και από δημοτικού συμβούλου οι οποίοι είχαν εκλεγεί με την παράταξη που διοικεί το Δήμο.
τι βλέπουμε. Βλέπουμε να μην υπάρχει από τον μικρό πυρήνα που σήμερα διοικεί το Δήμο η διάθεση να ακουστεί κάποια άλλη φωνή. Οι αποφάσεις ουσιαστικά είναι πάντοτε προηλημμένες. Έχουν ληφθεί στα γραφεία του επικεφαλής αιρετής διοίκησης με 4-5 ανθρώπους που συμμετέχουν στο πριβέ αυτό το κλαμπ που παίρνει τις αποφάσεις και από εκεί πέρα δεν ακούγεται καμία άλλη φωνή. Αυτό πράγμα δεν είναι απλά δυσάρεστο, είναι τραγικό. Τραγικό για τη δημοκρατία και τραγικό για την προοπτική του τόπου. Δεν θα ήταν αυτονόητο ο επικεφαλής αιρετής διοίκησης να έχει προσκαλέσει τουλάχιστον τους επικεφαλείς των συνδυασμών και όχι μία φορά αλλά και επανειλημμένα για να τους συμβουλευτεί, για να τους καταθέσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις του. Δεν θα λειτουργούσε καλύτερα έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα μπορούσαν πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο Βέρειας να είχαν λυθεί ευκολότερα να συγκαγόταν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που συμμετέχουν ενεργά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει και το οποίο πρέπει η επόμενη αιρετή διοίκηση να το παλέψει είναι η έλλειψη διαφάνειας. Δεν μπορούμε σήμερα σε συνθήκες τόσο μεγάλης οικονομικής κρίσης να μιλάμε με όρους αδιαφάνειας. Σήμερα που τα χρήματα είναι λιγότερα, σήμερα που τα προβλήματα είναι περισσότερα, σήμερα που τα θέματα που δεν έχουν λυθεί έχουν συσσωρευτεί. Μπορούν να γίνονται συμφωνίες και συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι, να δίνονται λύσεις μέσα από το πρόσχημα ότι η ώρα βγήκαν στο διάβγε και λοιπά, όλοι πολύ, λίγο πολύ γνωρίζουμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Αναρωτιόμαστε όλοι, όταν ακούμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Βέρειας να λέει πόσο δύσκολα είναι τα οικονομικά, αναρωτιόμαστε όλοι όταν έρχεται μια οικογένεια και δωρίζει στο Δήμο Βέρειας 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αυτή η περίφημη πλέον και γνωστή σε όλη τη χώρα γέφυρα Κούσιου. Αυτά 2,5 εκατομμύρια ευρώ που σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, που σχεδόν είναι πλέον 8 χρόνια, που με τους τόπους θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και πάνω από 3, ίσως και περισσότερα εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα, αφού λένε ότι υπάρχουν, γιατί δεν αξιοποιούνται? Είναι δυνατόν 8 χρόνια να μην μπορεί να εκτελεστεί ένα έργο για το οποίο υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα, τα οποία απλόχερα δόθηκαν αυτούς τους ανθρώπους και οι οποίοι δωρητές δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή χωρίς να δούνε να γίνεται τίποτα από αυτό που φιλοδοξούσαν να προσφέρουν στην κοινωνία στην οποία μεγάλωσαν και μεγαλούργησαν? Και τι εντυπώσεις δημιουργούνται για τους άλλους πολίτες, οι οποίοι ενδεχομένως και αυτοί θα ήθελαν να προσφέρουν στον τόπο είτε με τη μορφή της χορηγίας ή της ευεργεσίας ή της δωρεάς κλπ. Τι παράδειγμα δίνει μια δημοτική αρχή όταν δεν καταφέρνει ούτε αυτό το ελάχιστο να πετύχει με χρήματα ζεστά, με χρήματα που υπάρχουν στο σιρτάρι? Και τολμούν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα να μιλάνε ότι ετοιμάζουν να παρέχουν έργο τώρα? Τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι να λένε ότι είναι μια καινούργια διοίκηση η οποία προσπαθεί για το καλύτερο όταν δεν έχει κάνει τίποτα αφενός? Και ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει κανένα μεγάλο αλλά και μικρό έργο που θα μπορούσε να επιδειχθεί και να πούμε ότι μπράβο, κάνατε κάτι σημαντικό και ωραίο. Πρώτος θα ήμουν εγώ που θα τους είχα συγχαρεί αν είχαν κάνει κάτι σημαντικό και ωραίο. Και λένε ότι είναι κάτι καινούριο, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την ίδια σχεδόν δημοτική ομάδα που είχε εκλεγεί και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη θητεία. Ουσιαστικά το 2006 και μετά κάποιοι άνθρωποι συνεχώς οι ίδιοι διοικούν το Δήμο Βέρειας. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Θα ήθελα να προσθέσω στο πώς βλέπω το πρόσωπο του Αυγανού Δημάρχου, ότι ο Αυγανός Δήμαρχος πρέπει να είναι όλη μέρα μέσα στην κοινωνία. Να έχει συμμετοχή παντού, να βρίσκεται παντού και να μιλάει με τους πολίτες. Να μην κρύβεται στο γραφείο του. Να μην μετακινείται από το αυτοκίνητό του, από το ιδιωτικό του γραφείο στο Δημαρχείο, μην τολμώντας να περπατήσει στους δρόμους. Ο Δήμαρχος πρέπει να μετακινείται, να μιλάει, να είναι μέσα στην κοινωνία. Και ο Δήμαρχος δεν πρέπει να είναι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είναι κοντά στον κόσμο, να είναι προσίγορος. Να μπορεί ο κάθε πολίτης να νιώθει ότι μπορεί να απευθυνθεί και να λύσει τα προβλήματά του. Έτσι βλέπω τον Αυγανό Δήμαρχο. Ένα άλλο θέμα και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που πρέπει να έχει η Δημοτική Αρχή είναι να είναι κοινωνικά ευαίσθητη. Πολύ περισσότερο σήμερα που τα πράγματα είναι τραγικά για την κοινωνία μας. Ποτέ δεν ήταν χειρότερα στο μισό αιώνα ζωής που περίπου έχω αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τους πολίτες του Δήμου Βέρειας και της Συμμαθίας. Η κατάσταση είναι τραγική και κυρίως έχει χαθεί η ελπίδα. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα Δήμο ο οποίος είναι απόν από οτιδήποτε απασχολεί την κοινωνία σε θέματα κοινωνικής, επαγγελματικής, οικονομικής κλπ. Αποκατάστασης. Όσες φορές κοινωνικές ομάδες βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διεκδικήσουν κάτι, αντιμετωπίστηκαν με αναλγησία. Αντιμετωπίστηκαν σαν παρήσακτοι. Ουσιαστικά αποπέφθηκαν πολλές φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς ούτε καν να ακουστούν. Ένα τέτοιο Δήμο θέλουμε? Μια τέτοια δημοκρατία προσδοκούμε? Έτσι περιμένουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας
στο μέλλον δεν πρέπει να είμαστε κοντά σε όλους τους πολίτες, είτε είναι μεμονωμένα θέματα, είτε είναι συλλογικά και μαζικά θέματα, και να είμαστε εκεί για να τα λύσουμε. Αναρωτιέμαι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, πολλές φορές, και δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ζήτησαν την ψήφο των πολιτών. Γιατί? Βλέπω ότι δεν κάναν τίποτα. Ξεραχωριέμαι που το λέω, δεν θα ήθελα να το πω και το τονίζω αυτό. Τίποτα χειροπιαστό. Και θέλω να πω ότι δεν αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα θέματα, όπου ενδεχομένως εκτός από τη γέφυρα Χρούσιου που τα χρήματα υπάρχουν, για τα άλλα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία κανένας δεν μιλάει στο Δημοβέρειας, και τα οποία όμως υπάρχουν για όλα τα άλλα μέλη και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλοί άλλοι δήμοι, τόσο κοντινοί στο Δημοβέρειας όσο και άλλοι της χώρας μας, εισπράττουν κονδύλια την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή των πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό για να εισπαρχούν τέτοια χρήματα. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μελέτη για να μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να τα διεκδικήσουμε. Το παραβλέπω αυτό και έρχομαι σε κάτι πιο απλό, σε θέματα καθημερινότητας. Παρότι πιστεύω μέσα μου ότι και τα μεγάλα θέματα θα μπορούσαμε και μπορούμε εμείς αύριο και θα το καταφέρουμε να φέρουμε χρήματα στη Βέρεια και μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η νομοθεσία και η ελληνική και η διεθνής για να δημιουργήσουμε σπουδαία έργα. Το παραβλέπω σε αυτή τη φάση αυτό και επανέρχομαι και τονίζω τα ζητήματα της καθημερινότητας. Τι μπορεί σήμερα ο πολίτης να περιμένει τη δημοτική διοίκηση? Δεν μπορεί να περιμένει μια πόλη καθαρή, μια πόλη πεντακάθαρη? Δεν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε έτσι τις υπηρεσίες μας, ούτως ώστε η Βέρεια και οι τοπικές κοινότητες του Δήμου Βέρειας να λάμπουν? Τι είναι τόσο δύσκολο? Θέλει πολιτική βούληση, θέλει οργανωτικότητα, θέλει αποφασιστικότητα. Και μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα τεράστιο επίσης πολιτικό θέμα με τα σκουπίδια του Δήμου Βέρειας, το οποίο, όπως γνωρίζετε, μετακινούνται εδώ και χρόνια στην Κοζάνη, όπου και φάγονται. Αυτή η διαδικασία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα στο ταμείο του Δήμου Βέρειας, δηλαδή στα βαλάντια των πολιτών του Δήμου Βέρειας. Δεν θα μπορούσαμε, όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα μας θα μας εξυπηρετούσε αυτή τη διαδικασία, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και από τους εθνικούς πόρους, ούτως ώστε να αποθέσουμε τα σκουπίδια μέσα από τη βιομηχανική αξιοποίησή τους, να παράξουμε ενέργεια από αυτά, θερμική και ηλεκτρική, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να παραχθεί από αυτό, όπως είναι και τα λοιπάσματα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να διασφαλίσουμε τα χρήματα που ξοδεύονται τώρα και γίνουν υπέρ των πολιτών, και μέσα από την ενέργεια που θα παίρναμε να φωτίσουμε ή να θερμάνουμε άπορες οικογένειες του Δήμου Βέρειας. Αυτά που σας μεταφέρω υπάρχουν τόσο σε άλλες περιοχές της χώρας όσο και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τι περιμένουμε? Θα απορριφθούμε με σκέψεις και πρακτικές του τρίτου κόσμου, των Οθωμανικών γειτονικών μας χωρών και μουσουλμανικών? Ή θα κοιτάξουμε την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που έχουν ξεφύγει και αυτά τα κάνουν εδώ και δεκαετίες και χωρίς αυτά τα θέματα? Να μιλήσουμε για τα δέσποτα ζώα. Πριν από λίγο ήρθα από τα δικαστήρια που θα βρίσκουμε εκεί για μια επαγγελματική υποχρέωση αφενός και αφετέρου για να ενημερώσω την ανακρίτρια για δύο κλήσεις που πήρα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου Βέρειας και για την οποία θα πάω να καταθέσω λίγο αργότερα. Τι βλέπω? Έρχονται να πιάνουν δύο πολίτες, τους οποίους δεν τους ήξερα. Πολλοί άλλοι φυσικά με πιάνουν στους δρόμους και με λένε τα παράπονά τους και την απέχθειά τους για όσα συμβαίνουν καθημερινά στη διοίκηση. Τι μου λένε αυτοί οι πολίτες? Ότι δέχτηκαν επιθέσεις από σκυλιά και ότι βρίσκονται στα δικαστήρια με αυτή την αφορμή. Στη Βέρεια υπάρχει κοινοκομείο. Το κοινοκομείο λειτουργεί επαρκώς? Όχι. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Τα δέσποτα ζώα είναι εκατοντάδες, δεν είναι 2 και 3 και 5 και 10. Είναι πολλές εκατοντάδες τα δέσποτα ζώα. Τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν. Καθημερινά γίνονται επιθέσεις. Καθημερινά υπάρχουν προβλήματα. Και εκτός από τις επιθέσεις και τους κινδύνους ασφάλειας που νιώθουμε όλοι μας, υπάρχουν και τα θέματα των ακαθαρσιών, των ασθενειών που μεταφέρονται. Αυτά πότε θα τα δούμε σοβαρά? Πότε θα τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα? Τι περιμένουμε? Δεν υπάρχει απομηχανής Θεός. Τα προβλήματα δεν θα μας τα λύσουν οι ξένοι. Δεν θα μας τα λύσει η Αθήνα. Πρέπει να τα λύσουμε μόνοι μας. Και μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Μπορούν να εργαστούν. Έχουν οργανωτικότητα. Έχουν διάθεση να λύσουν τα προβλήματα με ειλικρίνεια. Δεν συμμετέχουν, όπως σας είπα και πριν, στα κοινά για να εξυπηρετηθούν από αυτά ή για να βολευτούν οι ίδιοι οι οικογένειές τους. Συμμετέχουν στα κοινά για να λύσουν τα προβλήματα. Για να είναι χρήσιμοι στον τόπο. Τις προάλλες ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο με την εξής είδηση, με το που έφταναν τα κρύα, τα πρώτα κρύα, ότι τα σχολεία μας δεν είχαν θέρμανση. Είναι δυνατόν οι αρμόδιοι να μην παίρνουν τα μέτρα τους έγκαιρα
και να μην βάζουν πετρέλαιο στα σχολεία. Τι περιμένω? Περιμένω δηλαδή τα ίδια τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, οι μαθητές των γυμνασίων, να απέχουν από τα μαθήματά τους επειδή κρυώνουν και παγώνουν μέσα στις τάξεις? Είμαστε σοβαροί? Μιλάμε για πολιτική σοβαρότητα όταν ούτε καν τα πλούστερα αυτά θέματα δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, να πάρουμε μέτρα για τα πιο απλά πράγματα? Δεν θα μπορούσε από πριν δηλαδή να προνοεί η δημοτική διοίκηση για τα απλά αυτά θέματα? Αναρωτιέμαι. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που είχαμε θέσει και προεκλογικά και που τα ζητήσαμε από τη σημερινή αιρετή διοίκηση επίσης ήταν το ζήτημα της κατάστασης που επικρατεί στην αγροτική οικονομία. Θεωρούμε ότι τόσο στο Δήμο Βέρειας όσο και γενικότερα στην ευρύτερη μαθή και κεντρική Μακεδονία, ο πυλώνας, η αφορμή, η αιτία της οποιασδήποτε ανάπτυξη υπήρχε στο παρελθόν και θα μπορούσε να υπάρξει και στο μέλλον είναι οι αγρότες μας. Αγρότης φτωχός και αγρότης που πεινάει σημαίνει Βέρεια η μαθή και κεντρική Μακεδονία φτωχή και που πεινάει. Και ένας Δήμος ο οποίος ουσιαστικά διοικεί μια περιοχή καταρχήν και κατεξοχήν αγροτική που δεν έχει αρμόδια αντιδημαρχία για ζητήματα αγροτικής οικονομίας, είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν διέπεται από πολιτική σοβαρότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε τα θέματα της αγροτικής οικονομίας. Πώς μπορεί να παρεμβαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες μας, είτε είναι οι τιμές, είτε είναι οι επιδοτήσεις, είτε είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από τους παγετούς, από τις χαλαζοπτώσεις κτλ. Πρέπει να είναι εκεί ο Δήμος, και όχι γενικά ο Δήμος, ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος, να χτυπάει τις πόρτες στα αρμόδια υπουργεία, να χτυπάει τις πόρτες στον ΕΛΓΑ μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών και να διεκδικεί. Θέλουμε έναν Δήμαρχο που να διεκδικεί. Δεν θέλουμε έναν Δήμαρχο ο οποίος να κρύβεται στο γραφείο του και να μετακινείται, όπως σας είπα και πριν, με το αυτοκίνητό του από το ιδιωτικό του γραφείο στο Δημαρχείο. Θέλω ένα Δήμαρχο που να διεκδικεί κυριολεκτικά, που να μην διεκδικεί κονδύλια και να μην ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνονται τα ταξίδια που κάνει στη Βιέννη και στην Αγία Πετρούπολη επανειλημμένα ή στα ταξίδια που κάνουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι στο εξωτερικό με δαπάνη πολλών χιλιάδων ευρώ χωρίς κανένα αποτέλεσμα για κανέναν. Θέλουμε δημοτική αρχή, η οποία να παλεύει, να διεκδικεί, να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι στην Αθήνα και στα Υπουργεία για να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, ποια είναι τα χειροπιαστά αποτελέσματα που έχουμε στο Δήμο Βέρειας? Μπορούμε να πούμε ότι σε κάπου είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν το 2014, την προεκλογική περίοδο τότε? Σε τι είμαστε καλύτερα τελευταία χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια? Τι μπορεί να πει η σημερινή δημοτική διοίκηση ότι έκανε καλύτερα? Παραβλέπω βέβαια το γεγονός ότι και η γενικότερη πολιτική σχήμα της χώρας, από ό,τι φοβάμαι και πρέπει να το πω, μάλλον τα πράγματα το οδήγησε στο να είμαστε χειρότερα. Ποιος είναι η οικονομική κατάσταση σήμερα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από πολλά χρόνια? Η φιλοδοξία μας είναι αυτή να λέμε ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα? Πώς θα αγωνιστούμε όλοι και πώς θα προσφέρουμε όλοι για να πάμε ακόμα καλύτερα? Ένα τεράστιο ζήτημα που εκεί επίσης πρέπει ο Βρανός Δήμαρχος να δώσει τεράστια βάση είναι πώς θα ρυθμιστούν το προβλήμα στο οδικό δίκτυο. Ξέρετε, το οδικό δίκτυο της Βέρειας είναι ένα οδικό δίκτυο που δημιουργήθηκε στις πολύ παλιότερες θητείες και από εκεί και πέρα κανένα δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Οι λακκούβες που υπάρχουν είναι πολλές χιλιάδες. Δεν είναι 5 και 10 και 50. Είναι πολλές χιλιάδες. Τα αυτοκίνητα όλων μας, ακόμα και τα καινούργια αυτοκίνητα, γρήγορα διαλύονται. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πρέπει κάποιος να οδηγάει πολύ αργά για να καταφέρνει το αυτοκίνητό του να μην υποστεί κάποιες φορές το δικό δίκτυο του Δήμου Βέρειας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το θεσμικό μας ρόλο ως Επιτροπή της Ελλάδας Αντιπολίτευσης, διεκδικήσαμε αυτό το αυτονόητο. Να βγουν συνεργεία του Δήμου Βέρειας, όχι με πολλά χρήματα, όχι με προϋπολογισμούς εκατομμυρίων ευρώ, με ελάχιστα χρήματα να κλείσουν τις λακκούβες. Αυτές τις πολλές χιλιάδες λακκούβες. Θα διαμορφώσουν τα σημεία που έχουν επικίνδυνες κλίσεις να διαμορφώσουν τους δρόμους. Ζητήσαμε και απαιτήσαμε να βαφτούν διαβάσεις και πρωταρχικά εκεί που βρίσκονται σχολεία. Ούτε οι διαβάσεις βάφτηκαν, ούτε οι λακκούβες κλείστηκαν, ούτε οι δρόμοι επισκευάστηκαν. Το πιο απίθανο από όλα είναι αυτό που πληροφορήθηκα πριν από λίγες μέρες από τη διοίκηση του συνεταιρισμού ταξί της Βέρειας, το οποίο πραγματικά με άφησε άναυδο. Πληροφορήθηκα ότι ζήτησαν από το Δήμο Βέρειας οι ταξιτζίδες του Δήμου να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία και τους αρμόδιους εκεί αιρετούς πού είναι οι λακκούβες. Όσοι οι συγκεκριμένοι αιρετοί δεν ζουν στη Βέρεια, είναι ταξιδιώτες και τουρίστες και δεν ξέρουν πού είναι οι λακκούβες. Ζήτησαν δηλαδή από τους οδηγούς ταξί να κάνουν αυτή ένα πίνακα και να πούνε: κύριε, ξέρετε, εδώ είναι οι λακκούβες. Δεν βρίσκονται μέσα στη Βέρεια αυτοί οι άνθρωποι? Οι αιρετοί δείξει στο Δήμο Βέρειας δεν βλέπουν που είναι τα προβλήματα? Που ακόμα και στο κέντρο της πόλης σήμερα υπάρχουν σημεία τα οποία είναι φιλοδοξικά επικίνδυνα? Συνοδό Βενιζέλου, στην πλατεία Ορολογίου, συνοδό Ελιάς κλπ.
Πού θα τα ρυθμίσουν όλα αυτά? Ο Βρενός Δήμαρχος επίσης, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, πρέπει να παλέψει για να ανορθώσει και να δυναμώσει το οικονομικό επίπεδο των πολιτών του Δήμου Βέρειας. Εκτός από τους αγρότες μας, το τεράστιο θέμα που υπάρχει είναι η τεράστια ενεργία και κυρίως η ενεργία των νέων. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή για το θέμα της έβρεσης εργασίας στους συμπολίτες μας? Μπήκε στη διαδικασία να βρει ευρωπαϊκά προγράμματα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Αναζήτησε εθνικούς πόρους? Δημιούργησε θέσεις εργασίας μακρόπνοες για πολίτες? Και δεν αναφέρομαι στις δίμηνες και τράμινες συμβάσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι μια παρηγοριά και μόνο. Προσέλκυσε η Δημοτική Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο επενδύσεις? Πολλά κίνητα του Δήμου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή αδιάθετα δεν θα μπορούσαν να δοθούν σε ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή της Συμμαθίας, οι οποίοι θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας? Θα δίνα χρήματα στα ταμεία, στα δημοτικά τέλη αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία? Έκανε έστω και κάτι χειροπιαστό η σημερινή Δημοτική Αρχή σε αυτή την κατεύθυνση? Ποιος θα το κάνει αν δεν το κάνει η Δημοτική Αρχή? Οι βουλευτές που δηλώνουν αρμόδιοι? Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας? Και ο Δήμος Βέρειας δεν έκανε τίποτα σε αυτό. Η ανεργία αυξήθηκε. Η φτώχεια μεγάλωσε. Τι κάναμε πάνω σε αυτό το κομμάτι? Τίποτα. Στο ζήτημα του τουρισμού. Ο τουρισμός από μόνος του, ξέρετε, για το Δήμο Βέρειας θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούσε να αποτελέσει πνοή για μεγάλη προοπτική. Η Βέρεια, κάτι που το ξέρουν λίγοι, γιατί δεν έγινε σωστή διαφήμιση και προβολή, και κλείσω όταν ακούω κάποιους οι οποίοι ζητάνε να προβάλλουν το Δήμο Βέρειας και δεν βρίσκουν ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν βρίσκουν ανταπόκριση? Έχει τα πολλά θετικά δεδομένα τόσο του αρχαιολογικού τουρισμού, όσο και του θρησκευτικού τουρισμού, όσο ακόμα και του προϊστορικού τουρισμού. Έτσι, έχουμε και τη νέα νοικομήδεια, η οποία είναι άγνωστη στους περισσότερους δυστυχώς ανθρώπους, διότι δεν υπάρχει ουσιαστική προβολή της περιοχής, όπου υπάρχει νεολιθικός οικισμός. Έχουμε το ανάπτωρο στη Βεργίνα που ολοκληρώνεται και για το οποίο αυτή τη στιγμή κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έχουμε τους τάφους του βασιλικούς στις Αιγαίες, στη Βεργίνα, που δεν τη χάνουν τις αντίστοιχες προβολές που θα έπρεπε να τύχουν. Πιστεύω ότι μόνο από τη Βεργίνα ο Δήμος Βέρειας θα μπορούσε να είναι πάρα, πάρα πολύ ισχυρός οικονομικά. Είναι η Παναγία Σουμελά που δεν αξιοποιείται. Είναι το Δήμο του Αποστόλου Παύλου που λέμε από την πρώτη στιγμή να δημιουργηθούν δημόσιες τουαλέτες, δημοτικές τουαλέτες και δεν πάρθηκε κανένα μέτρο ποτέ. Με θλίψη μου θέλω να σας μεταφέρω το γεγονός ότι βλέπουμε συνεχώς να έρχονται τουρίστες, πολλές φορές μάλιστα και τουρίστες από μακρινές ευρωπαϊκές χώρες και χώρες από Ανατολής, όπως και οι Ιαπωνέζοι, οι οποίοι με το που βλέπουν το Δήμο του Αποστόλου Παύλου συγκινημένοι ψάχνουν μετά κάπου να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν και να ζητούν τουαλέτες. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται από μακριά είναι φυσιολογικό να θέλει να πάρει σε τουαλέτα. Ο Δήμος δεν προνόησε ποτέ γι' αυτό. Και ακόμα λέει ότι θα το δει. Πότε θα το δει? Πόσα χρόνια θα χρειαστούν ακόμα? Τα 7 χρόνια που είναι ο κ. Δημοβοριαζίδης αντιδήμαρχος και δήμαρχος? Τα άλλα 17 που λίγο πολύ διοικεί η ίδια Δημοτική Αρχή? Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα και ποιος θα τα κάνει? Θα περιμένουμε πάλι το κράτος των Αθηνών να αποφασίσει? Δεν θα αποφασίσει ποτέ να δώσουμε λύση μόνοι μας. Θεωρώ ότι ο ρόλος ο δικός σας, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είστε εκτός των άλλων οι φορείς της αλήθειας. Είστε οι φορείς της δημοκρατίας. Είστε οι φορείς που θα μπορούσατε να βοηθήσετε στην κατεύθυνση του να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Είστε οι φορείς επίσης που πρέπει να δώσετε τη δύναμη στους ανθρώπους που θέλουν να εκφραστούν για να συμμετέχουν ουσιαστικά στο να αλλάξουν τα πράγματα. Πιστεύω, και δεν θέλω να ακουστεί αυτό αρνητικά, ότι για τα χάλια του τόπου εκτός από το πολιτικό σύστημα, σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχουν ευθύνες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλές φορές με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πολλοί συνάδελφοί σας, και δεν χρειάζεται να αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι, ενίοτε μπαίνουν στη διαδικασία να τονίζουν θέματα τα οποία έχουν μικρή σημασία ή που δεν υπάρχουν πολλές φορές, ενίοτε να μιλάνε για πράγματα τα οποία τα φαντάστηκαν και πολλές φορές για τεράστια σημασία ζητήματα να μην λένε τίποτα. Στα δημοτικά συμβούλια, κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, γίνονται μάχες στο Δήμο Βέρειας. Μάχες για τις οποίες πολλές φορές δεν διαβάζουμε τίποτα στα μέσα ενημέρωσης. Άλλοτε γιατί κάποιοι φυσικά αν απέχουν, αν απουσιάζουν, δεν γίνεται να το γνωρίζουν, αλλά πολλές φορές μου κάνει εντύπωση για σημαντικότερα θέματα που δεν γράφονται αυτά που μπορεί να γραφτούν. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Σίγουρα υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες σχέσεις προνομιακής μεταχείρισης με κάποιους, όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Προσωπικά δεν το επικροτώ ούτε το αποδέχομαι σαν πολίτης αυτό,
Σίγουρα οι Δήμοι διαχειρίζονται χρήματα, σίγουρα υπάρχουν δημοτικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις κτλ. Οι οποίες ανταμείβονται. Αλλά από εκεί πέρα η αλήθεια είναι που πρέπει να λάμψει. Η δημοκρατία για να νικήσει πρέπει και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι παρόντα. Να είναι παρόντες. Πρέπει να βοηθήσετε, να βάλετε πλάτη να αλλάξετε τα πράγματα. Αλλιώς τα πράγματα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να αλλάξουν. Θα ήθελα τελειώνοντας επίσης να πω ότι νιώθω ότι οι πολίτες πρέπει να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το ότι οι πολίτες σιγά σιγά χάνουν την ελπίδα τους. Χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα. Ξεχνάμε όμως το εξής, ότι το πολιτικό σύστημα, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι το κεντρικό πολιτικό σύστημα, δυστυχώς ή ευτυχώς αποφασίζει για όλους τους πολίτες. Οι νόμοι που ψηφίζονται ισχύουν για όλους μας. Είτε συμμετέχουμε σε εκλογές, είτε δεν συμμετέχουμε, είτε ψηφίζουμε, είτε δεν ψηφίζουμε, είτε ψηφίζουμε λευκό ή άκυρο, είτε ψηφίζουμε οτιδήποτε για να διαμαρτυρηθούμε. Στο τέλος, αυτός που αποκτά την εξουσία αποφασίζει για όλους μας και κυρίως και συχνά δυστυχώς χωρίς εμάς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σκεφτούν οι συμπολίτες μας. Πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά από εδώ και πέρα. Πιο δυναμικά, πιο συμμετοχικά, με μεγαλύτερα ποσοστά ουσιαστικής δράσης. Και θεωρώ επίσης ότι αυτή η συμμετοχή δεν πρέπει να είναι τυπική. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ουσιαστική. Και θεωρώ, κλείνοντας, αναφερόμενο στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω ότι θα έπρεπε ο αυριανός δήμαρχος να κάνει μια σειρά από λαϊκές συνελεύσεις όπως γινόταν παλιότερα. Να πηγαίνει στα χωριά, όχι μόνο στα πανηγύρια για να φάει σουβλάκια. Θα πρέπει να πηγαίνει στα χωριά όταν δεν υπάρχουν γιορτές τέτοιες μορφής, αλλά να συγκεντρώσει τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες και να συζητήσει μαζί τους για το πώς μπορούν να λυθούν τα τοπικά προβλήματα. Ειδικά στο Δήμο Βέλης υπάρχουν και μεγάλες κοινότητες όπως είναι για παράδειγμα το Μακροχώρι. Ένας τόπος με 7-8.000 που ήταν έδρα Δήμου, έτσι. Έχει 8.000 ψηφοφόρους. Ο Άγιος Γιώργος, τα Ριζώματα, η ίδια η Βεργίνα. Δηλαδή κοινότητες οι οποίες έχουν μεγάλη πληθυσμιακή αναφορά, αλλά έχουν ακούσα δημοτική αρχή. Θεωρώ επίσης, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, τη συμμετοχή στα κοινά σαν κάτι το οποίο δεν έχει μια μονομέρεια. Θεωρώ δηλαδή ότι ο άνθρωπος που μπαίνει μπροστά και λέει είμαι εδώ και θέλω να προσφέρω και θέλω να φανώ χρήσιμο στην κοινωνία, ότι πρέπει να είναι παρόν και χρήσιμος για οτιδήποτε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι οπουδήποτε οι πολίτες μου θεωρήσουν ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος, εφόσον έχω τη δύναμη και την υγεία και την ευλογία του Κυρίου, θα είμαι μπροστά και θα παλέψω σε οποιοδήποτε μετερήσει οι πολίτες θεωρήσουν ότι μπορεί να φανώ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάποια πράγματα, να τα συζητήσουμε. Να ρωτήσω κάτι.